Κυρίες και κύριοι, θα γυρίσουμε σελίδα. Καλημερίζω τον Μανώλη τον Απλαδενάκη. Είναι αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της προσκοπικής κοινότητας των προσκόπων, του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων, ΣΕΠ. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλημέρα κύριε Σιλιγάρδο, καλημέρα στους ακροατές της εκπομπής. Θα ρωτήσει κάποιος και θα αναρωτηθεί, καλά, 11 του Αυγούστου πώς προέκυψε αυτή η πρόσκληση? Προέκυψε διότι προχθές με πληροφορήσατε για ένα πολύ ενδιαφέρον ταξίδι, το οποίο θα υλοποιηθεί τις επόμενες μέρες και όπου το Σώμα των Ελλήνων Προσκόπων θα πάρει μέρος, θα συμμετάσχει. Έχει ενδιαφέρον να μας πείτε δύο κουβέντες, αν και νομίζω ότι για το ταξίδι θα μπορέσουμε να πούμε πολλά μετά την επιστροφή σας. Τι ταξίδι είναι αυτό? Είναι στο Αζερμπαϊτζάν καταρχήν, έτσι? Είναι στο Αζερμπαϊτζάν, στο Μπακού, από 14 μέχρι 18 του Αυγούστου και είναι ουσιαστικά το 41ο Παγκόσμιο Προσκοπικό Συνέδριο. Αποστολές από 150 χώρες από όλο τον κόσμο, γύρω στους 1.400 συμμετέχοντες, ενήλικα στελέχη της προσκοπικής κίνησης. Για 4 μέρες θα μιλήσουν, θα συζητήσουν και θα καθορίσουν στρατηγικές και πράξεις για το μέλλον του προσκοπισμού σε όλο τον κόσμο. Μια κίνηση που έχει παρουσία σχεδόν σε όλες τις χώρες, εκτός την Κίνα, την Κούβα, τη Βόρεια Κορέα και, τα κράτη. Και το Λάος. Σε όλες τις άλλες χώρες του κόσμου υπάρχει προσκοπισμός και υπάρχουν πάνω από 35 εκατομμύρια μέλη αυτή τη στιγμή ενεργοί πρόσκοποι. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να μαζευτούμε, να συζητήσουμε, να δούμε τα θέματα που μας απασχολούν, τα θέματα της νεότητας, των παιδιών, των εφήβων, τα θέματα της ανεργίας, τα θέματα της γενικότερης πολιτικής θα έλεγα, και να βάλουμε γραμμές και κατευθύνσεις για τα επόμενα χρόνια. Τι είναι ο προσκοπισμός? Διότι εάν σταματήσουμε 1.000 ανθρώπους και τους πούμε πρόσκοπος προσκοπισμός, είμαι σίγουρος ότι και οι 1.000 γνωρίζουν. Δεν ξέρω βέβαια αν γνωρίζουν ορθά. Οπότε είναι μια πρώτη τάξη ως ευκαιρία να μας πείτε τι είναι ο προσκοπισμός και η αποστολή του. Ναι, αν μου λέγατε, αν θα θέλατε να σας πω ένα ορισμό, θα σας έλεγα ότι προσκοπισμός είναι μια εθελοντική, πολιτική αλλά μη κομματική παιδαγωγική κίνηση για νέους ανθρώπους, ανοιχτή σε όλους χωρίς καμία διάκριση. Και αυτό που λέμε ότι η αποστολή του προσκοπισμού είναι να συμβάλλουμε στη διαπαιδαγώγηση των νέων μέσω ενός συστήματος αξιών και έτσι να βοηθήσουμε στην οικοδόμηση ενός καλύτερου κόσμου. Ξέρετε, σκοπός μας είναι σημαντικό αυτό. Να φτιάξουμε χρήσιμους, υπεύθυνους και ευτυχισμένους πολίτες. Σκόπιμα νομίζω. Για κάποια χρόνια κάποιοι καλλιεργούσαν και διάφορες άλλες θεωρίες γύρω από τον προσκοπισμό, οι οποίες δεν αναφέρονται βεβαίως σε καμία πραγματικότητα, αλλά σήμερα νομίζω ότι από έναν άνθρωπο που ξεκίνησε πρόσκοπος πριν πόσα χρόνια και εξακολουθεί να παραμένει πρόσκοπος. Ήταν κάπου αρχές του 1981 που πήγαμε τον πατέρα μου. Σε τι ηλικία ήσασταν τότε δηλαδή? Ήμουνα 8 χρονών. Αυτό που λένε κάποιοι φίλοι μου πρόσκοποι, που το έχω ακούσει πολλές φορές, ότι μια φορά πρόσκοπος, πάντα πρόσκοπος, είναι ισχύει, αυτό που αντικατοπτρίζει την γιατί φιλοσοφία που υπάρχει. Είναι τόσα τα βιώματα και οι εμπειρίες, τόσα δυνατά τα συναισθήματα, οι φιλίες που αναπτύσσεις, οι δεξιότητες που κερδίζεις, που αυτό σε συντροφεύει σε όλη σου τη ζωή. Πρόσκοπος δεν είναι αυτός που φοράει τη στολή ή μετέχει των προσκοπικών οργανωμένων δραστηριοτήτων. Πρόσκοπος είναι και αυτός ο οποίος προστατεύει το περιβάλλον, ο οποίος σέβεται το διπλανό του, ο οποίος έχει μια καλύτερη λογική και κάνει πράγματα χωρίς υποχρεωτικά να φοράει το προσκοπικό μαντήλι. Πείτε μου κάτι που είναι σημαντικό για την εισαγωγική μας συζήτηση. Σε ποιο πλαίσιο νομικό λειτουργεί το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων? Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων έχει συσταθεί με ένα νόμο του 1917. Στην Κρήτη δε είναι σημαντικό να πούμε ότι ιδρύθηκε, συστάθηκε με προτροπή του Ελευθερίου Βενιζέλου και είναι ένα ίδρυμα ιδιωτικού δικαίου. Έχει χαρακτήρα μη κοινοφελή, μη κερδοσκοπικό και εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Τελεί δε υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας. Και τα λέω αυτά έτσι για να ξεκαθαρίσουμε ότι, και να πούμε με ένταση ότι δεν είναι μία ΜΚΟ όπως τις διάφορες ΜΚΟ που ακούγονται, που κάνουν διάφορα πάρτι. Είναι μία κίνηση η οποία έχει πάνω από 100 χρόνια παρουσία στη χώρα.
και χιλιάδες Έλληνες έχουν περάσει από τους κόλπους και, και τις τάξεις της. Θα σας έλεγα ότι είναι ο φορέας της άτυπης εκπαίδευσης στη χώρα. Δηλαδή υπάρχει τυπική εκπαίδευση, υπάρχει το σχολείο όπως το γνωρίζουμε. Ωραίο αυτό που λέτε, είναι πολύ ωραίο. Και υπάρχει και η άτυπη εκπαίδευση, όπου το ΣΕΠ είναι ο φορέας αυτής. Ξαναλέω, εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και τελεί υπό την αιγίδα του Πρόεδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας. Συνεπώς, τα μέλη του είναι όλες οι ηλικίες, έτσι. Έχουμε μέλη από 7, τα μέλη τα οποία διαπαιδαγωγούνται εντός εισαγωγικά, να το πούμε έτσι. Από 7 έως 30 ετών έχουμε τα μικρά μας τα λυκόπουλα, αυτά που βλέπετε με τις κίτρινες στολές. Είναι 7 έως 11. Υπάρχουν οι πρόσκοποι που είναι 11 έως 15 ετών. Άρα ο διαχωρισμός γίνεται ηλικιακά. Γίνεται ηλικιακά, έτσι. Μετά έχουμε τους ανιχνευτές, τους εφήβους μας 15 έως 18 ετών και μετά είναι οι ενήλικες. Ναι, γίνεται ηλικιακά, διότι δεν μπορείς να βάλεις παιδιά 7 ετών και παιδιά 15 ή 17 μαζί σε μία ομάδα, γιατί δεν έχουν και κοινά χαρακτηριστικά, έχουν άλλες ανάγκες. Και το πρόγραμμα είναι προσαρμοσμένο και πρέπει να είναι προσαρμοσμένο σε ιδιαιτερότητες, στα χαρακτηριστικά της ηλικίας του κάθε ατόμου. Και οι πρόσκοποι ουσιαστικά χωρίζονται και σε τρεις υποκατηγορίες, δηλαδή είναι οι αεροπρόσκοποι, έτσι, είναι αυτοπρόσκοποι και οι πεζοπρόσκοποι. Θα σας έλεγα ότι αυτό είναι ένας παλιότερος διαχωρισμός, να τον κρατάμε ακόμα. Υπάρχει. Αλλά υπάρχει τυπικά, προσπαθούμε να τον... σιγά σιγά να τον βγάλουμε. Έχουμε βέβαια και οι στολές μας πλέον είναι ενιαίες, δεν χωριζόμαστε πια έτσι. Δεν θέλουμε να παραπέμπει σε άλλα πράγματα, δηλαδή στρατό, αεροπορία, ναυτικό. Θα έλεγα ότι οι αυτοπρόσκοποι είναι συστήματα προσκοπικά τα οποία ασχολούνται περισσότερο με τη θάλασσα, ή οι πρόσκοποι ασχολούνται περισσότερο με το βουνό κτλ. Ή οι αεροπρόσκοποι περισσότερο με τον αερομοντελισμό, τη μετεωρολογία, με άλλου είδους φαινόμενα, αλλά γενικότερα υπάρχουν αεροπροσκοπικές ομάδες οι οποίες έχουν αυτοπροσκοπικές βάρκες. Δηλαδή προσπαθούμε πλέον και αυτό να φύγει λίγο σαν λογική. Μάλιστα. Τώρα, να αναφερθούμε λίγο για το ενήλικο στέλεχος. Τι κερδίζει ένας εθελοντής μέσα από την ασχόλησή του με τον προσκοπισμό? Θα σας έλεγα ότι το προσκοπικό πρόγραμμα παρέχει στους ενηλίκους πολλές ευκαιρίες προσφοράς και δημιουργικότητας. Όλοι οι ενήλικες καταρχήν είναι εθελοντές. Κανένας δεν πληρώνεται σε όποιο επίπεδο ή σε όποια βαθμίδα. Εσείς δηλαδή που ουσιαστικά φοράτε τη στολή σας και πάτε σε όλες τις δραστηριότητες, οργανώνετε, ασχολείστε, δραστηριοποιήστε κλπ. Δεν έχετε κάποια οικονομική απολαβή όπως κανένας άλλος? Καμία. Έχουμε τη χαρά της προσφοράς, του εθελοντισμού, του να βλέπεις παιδιά να μεγαλώνουν, να αντρώνονται, να γίνονται καλύτεροι άνθρωποι, και αυτό είναι και η μοναδική ανταμοιβή που υπάρχει και το μοναδικό ευχαριστώ. Βέβαια, απ' την άλλη, και εμείς σαν ενήλικα στελέχη έχουμε πολλές ευκαιρίες για προσωπική δημιουργία και ανάπτυξη μέσα από το πρόγραμμα. Εκπαιδευόμαστε πάρα πολύ, αλλά και μέσα από τα βιώματα αυτά που λαμβάνουμε και τις εμπειρίες που παίρνουμε γινόμαστε και οι ίδιοι καλύτεροι άνθρωποι. Είμαστε άνθρωποι ενεργοί πολίτες οι οποίοι θέλουμε να προσφέρουμε στην κοινωνία, στη γειτονιά μας, στο χώρο μας, και επιλέξαμε την προσκοπική κίνηση για να κάνουμε αυτό και να ασχοληθούμε εθελοντικά με τα παιδιά των άλλων ανθρώπων. Μάλιστα. Τώρα, στους ενήλικες υπάρχει όριο ηλικίας? Ξέρετε, η προσφορά δεν έχει όρια. Υπάρχει θέση για όλους τους ανθρώπους στον προσκοπισμό. Όλοι οι άνθρωποι που θέλουν να προσφέρουν στο παιδί, στη φύση, στην κοινωνία είναι ευπρόσδεκτοι, αρκεί να αποδέχονται το πλαίσιο των αρχών, των αξιακών αρχών, το οποίο μας ορίζει. Ένα λεπτό τώρα. Εγώ είμαι 44. Μάλιστα. Δεν υπήρξα ποτέ πρόσκοπος. Μάλιστα. Μπορώ αύριο να έρθω και να γίνω μέλος της οικογένειάς σας? Ναι, βεβαίως μπορείτε, και θα ήταν και χαρά μας να έχουμε. Δεν χρειάζεται δηλαδή να έχεις προϋπάρξει στις προηγούμενες ηλικιακές βαθμίδες? Χρειάζεται να σου αρέσει ο εθελοντισμός, χρειάζεται να σου αρέσει η προσφορά, χρειάζεται να έχεις ένα συγκεκριμένο ελεύθερο χρόνο, γιατί ξέρετε, είμαστε εθελοντές με επαγγελματικό προσανατολισμό. Τι εννοώ? Τα στελέχη μας όλα όταν αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους έχουν να κάνουν με τις οικογένειες και με τον οικογενειακό προγραμματισμό. Άρα λοιπόν, ναι, μεν είμαστε εθελοντές, δεν πληρωνόμαστε, αλλά απ' την άλλη έχουμε υποχρεώσεις πολύ συγκεκριμένες. Πρέπει κάθε Σάββατο ή κάθε Κυριακή να κάνουμε τις συγκεντρώσεις μας, πρέπει να πηγαίνουμε την εκδρομή μας, την κατασκήνωσή μας κτλ. Άρα όποιος έχει το χρόνο και τη διάθεση να προσφέρει είναι ευπρόσδεκτος και καλοδεχούμενος. Μάλιστα. Και επί τη ευκαιρία θα μας πείτε πόσα μέλη είστε?
Αυτή τη στιγμή το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων έχει 25.000 μέλη σε όλη την Ελλάδα. Α, είναι πολλά τα μέλη. Θεωρείται η μεγαλύτερη. 25.000 μέλη είναι τεράστια κοινότητα. Θεωρείται η μεγαλύτερη οργάνωση νέων ανθρώπων στη χώρα. Πάντα ήτανε. Και εξακολουθεί να είναι σε πείσμα των καιρών. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να μην είναι πολύ trendy, θα μου επιτρέψετε τον όρο. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν άλλα πράγματα πιο εύπεπτα. Αλλά ο προσκοπισμός κρατάει καλά. Είναι μια διαχρονική αξία ο προσκοπισμός, ο οποίος απέδειξε, τουλάχιστον από τη στιγμή που μας αναφέρεται το πότε ξεκίνησε και που βρίσκεται σήμερα χρονικά. Νομίζω λίγες κοινότητες, κοινωνικές κοινότητες με αυτόν τον χαρακτήρα έζησαν, κατάφεραν να επιβιώσουν. Ναι, έχετε δίκιο. Φανταστείτε ότι έχουμε ζήσει δύο παγκόσμιους πολέμους, έχουμε ζήσει τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, έχουμε ζήσει κοσμογονικά γεγονότα. Ο προσκοπισμός από το 1910 υπάρχει, συνεχίζει στην Ελλάδα, στη χώρα μας και αν θέλετε σε όλο τον κόσμο, και το κίνημα, η κίνηση ανδρώνεται. Και αυτό θα σας έλεγα ότι γίνεται διότι περισσότερο είναι μία ανάγκη. Εγώ έτσι το βλέπω. Είναι μια κοινωνική ανάγκη, ένας καλός χώρος για να έχουμε τα παιδιά μας να δραστηριοποιούνται, να κάνουν πράγματα ενδιαφέροντα σε ένα ηθικό πλαίσιο κυρίως και πάνω απ' όλα ασφαλές. Ασφαλές αν θέλετε και σωματικά αλλά και ψυχικά, που είναι θεωρώ πολύ σημαντικό. Και έτσι ο κάθε άνθρωπος ο οποίος περνάει μέσα από αυτό κρατάει τις εμπειρίες που ζει και αυτές οι εμπειρίες γίνονται αύριο βιώματα στην ενήλικη του ζωή. Τώρα, τι σχέση και τι εικόνα, τι άποψη έχει ο κόσμος για τους προσκόπους? Κοιτάξτε, έχουμε περάσει από διάφορες κατηγορίες, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως. Θα σας πω ότι έχω μπει στη σελίδα σας, εδώ, την οποία, επειδή υπάρχει πολλοί κόσμος ο οποίος εύκολα βρίσκει στο διαδίκτυο πράγματα, να του πούμε ότι μπορεί να πάρει πάρα πολλές πληροφορίες, www.sep.org. Εκεί θα βρει ό,τι πραγματικά θα τον ενδιαφέρει να βρει, προκειμένου να μάθει περισσότερα πράγματα για τους προσκόπους. Κάνω μια παρένθεση και σας διακόπτω, αλλά μου αρέσει εδώ που στο κάτω μέρος σελίδας βλέπω πιστοποιήσεις και διακρίσεις, ISO και άλλα έτσι πιστοποιητικά τα οποία έχετε καταφέρει και έχετε αποσπάσει. Καθώς επίσης και τους συνεργάτες και υποστηρικτές. Βλέπω εδώ τη VVF, βλέπω τη Microsoft, βλέπω την EOS, πολλές εταιρείες που νομίζω συμπράτεται για το κοινό καλό. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Ναι, και είναι και ένα δείγμα αναγνώρισης της προσφοράς της προσκοπικής κινήσης όταν τέτοιες μεγάλες εταιρείες είναι κοντά σου, υποστηρίζουν και σου δίνουν αν θέλετε και τα μέσα για να πραγματοποιήσεις. Εσείς παίρνετε χρήματα από κάπου αλλού? Δηλαδή σας επιδοτεί το κράτος ή οτιδήποτε? Όχι, δεν επιδοτούμαστε από το κράτος. Μάλιστα, επιτρέψτε μου τώρα να το πω εδώ. Μου είχε κάνει εντύπωση και το είχα σχολιάσει έντονα από εδώ, από αυτό το μικρόφωνο, είχαμε μιλήσει και μαζί, την περίοδο που ήρθαν οι πρώτοι πρόσφυγες και μετανάστες στην Ελλάδα, όπου η ελληνική πολιτεία δημιούργησε αυτούς τους χώρους υποδοχής και φιλοξενίας, μεταξύ των οποίων και το ελληνικό. Να, σωστά. Οι παλιές εγκαταστάσεις του ελληνικού στο αεροδρόμιο. Θυμάμαι ότι τότε στην ειδησιογραφία έπαιζε ένα θέμα πάρα πολύ βαρύ για τις ΜΚΟ και το τρελό πάρτι που έκαναν με χρήματα της κοινότητας, εκμεταλλευόμενοι αυτή τη συγκυρία. Ήταν πολλά τα λεφτά, ήταν χρυσές οι business και ήταν και πολλά τα παρατράγουδα εκείνης της περίοδου, ό,τι έχει τελειώσει. Απλά τα θυμίζω έτσι γιατί κάποια πράγματα δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Εσείς τότε λοιπόν, μια ομάδα προσκόπων έφυγε από εδώ και πήγε στην Αθήνα, στις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου, στο ελληνικό, και μήνατε, αν δεν κάνω λάθος, ένα Σαββατοκύριακο, προσφέροντας καταρχήν την αγάπη σας και βεβαίως τη βοήθειά σας σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι δοκιμάζονται. Και τότε μου είχατε αποκαλύψει ότι ακόμα και το ακτοπλοϊκό εισιτήριο που χρειάστηκε για να μεταβείτε στον Πειραιά και από εκεί στο ελληνικό, στις δομές του ελληνικού, πληρώθηκε από την τσέπη σας. Ξυλωθήκατε εν ολίγης.
Ναι, αλήθεια είναι αυτό και δεν ισχύει μόνο για τους προσκόπους που είχαν βγει από το Ηράκλειο τότε. Τα στελέχη μας από όλη την Ελλάδα, από τη Μυτιλίνη, από τη Χίο, από την ΚΟ, από την Αθήνα, από πολλά μέρη, από την Κέρκυρα, συμμετείχαν σε αυτές τις αποστολές και βοηθήσαν και βοηθούν ακόμα, αν θέλετε, σιωπηρά και χωρίς πολλές φανφάρες. Και ναι, βέβαια όλα αυτά πληρώνονται από εμάς, από τις δραστηριότητές μας, από την τσέπη μας, αν θέλετε. Αυτό είναι. Επιστρέψαμε. Εκτός από τον κύριο Απλαδενάκη που συνεχίζει να είναι μαζί μας, καλωσορίζω τον επικεφαλής του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων, τον κύριο Ζαχαρία Αντωνιάδη, που είναι στην αλληλεγγύη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλημέρα σας. Καλημέρα σε εσάς, κύριε Σιλικάρδο, και στον κύριο Απλαδενάκη και βεβαίως και σε όλους τους ακροατές σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία σας με τον κύριο Απλαδενάκη. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα μας δίνεται ευκαιρία να ακούσουμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για τις δράσεις του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων, την ιστορία του και βεβαίως τη συμβολή σε πολλά πράγματα από αυτά που συμβαίνουν σήμερα, αλλά και την προοπτική στο μέλλον. Η αίσθησή σας γενικά για τον προσκοπισμό ποια είναι, κύριε Αντωνιάδη, και πόσα χρόνια υπηρετείτε το Σώμα? Ξεκίνησα και εγώ από πολύ μικρός, στην ηλικία των 7 ετών, που σημαίνει ότι κλείνω αισίως τα 33 χρόνια ενεργούς ενασχόλησης. Όπως αντιλαμβάνεστε, από μικρό παιδί δέχτηκα και εγώ όλα αυτά τα βιώματα και όλα αυτά τα ερεθίσματα, τα οποία μπορώ σίγουρα πια να πω μετά από αρκετά χρόνια ότι έχουν καθορίσει και την υπόλοιπη ζωή μου, τόσο την επαγγελματική όσο και την προσωπική. Και τώρα πια μεγαλώνοντας, νομίζω ότι έχω φτάσει στην ηλικία να προσφέρω αυτά που δέχτηκα ως ανήλικος πια στους επόμενους ανήλικους, τους προσκόπους μας, δηλαδή το μέλλον της κοινωνίας, το μέλλον της Ελλάδας. Μάλιστα. Τι μήνυμα θα περνούσατε σήμερα στους ανθρώπους που είναι χρόνια στον προσκοπισμό, που είναι μαζί σας συνοδοιπόροι σε αυτή τη διαδρομή, και στους λοιπούς εμάς που σας παρακολουθούμε με θαυμασμό, οφείλω να ομολογήσω? Αυτό που θα ήθελα να είναι σίγουρα μέσα στο μυαλό τους είναι ότι πραγματικά αξίζει. Αξίζει και τον κόπο, αξίζει και τον υδρότα, αξίζει πολλές φορές και την κούραση, αξίζει ακόμα και το γεγονός ότι έχουμε περιορίσει σε αρκετές περιπτώσεις και τον προσωπικό και οικογενειακό μας χρόνο, διότι είναι πολύ σημαντικότερο να προσφέρεις σε ξένα παιδιά, να προσφέρεις σε ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά το έχουν ανάγκη, και πιστέψτε με ότι όλο αυτό δημιουργεί μέσα μας έτσι μια ηθική ικανοποίηση που νομίζω ομοιά της δεν υπάρχει πουθενά. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι συναισθηματικά να είμαστε πλήρεις, γιατί ξέρετε, όλα τα άλλα, τα οικονομικά, τα προβλήματα, ακόμα και τα κοινωνικά προβλήματα, είναι πράγματα τα οποία έρχονται και φεύγουν. Βέβαια, ελπίζουμε και στην πατρίδα μας να περάσουν πολύ γρήγορα, έχουν κρατήσει ίσως κάτι παραπάνω. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι αυτό που κερδίζουμε και αυτό που μας δημιουργεί την πληρότητα είναι αυτή η συναισθηματική ικανοποίηση, και εκεί πρέπει να επενδύσουμε, στο ανθρώπινο δυναμικό μας, στο νέο κόσμο και σε αυτούς που φέρνουν την ελπίδα για το αύριο. Έτσι είναι. Κύριε Απλαδενάκη, με τον κύριο Αντωνιάδη να ανταλλάξετε τουλάχιστον μια καλημέρα, έστω και ραδιοφωνική. Καλημέρα, Γενικέ. Καλημέρα, κύριε Αντιπρόεδρε. Υπάρχει ένα ταξίδι τώρα στο Αζερβαϊτζάν, για το οποίο μιλούσαμε λίγο νωρίτερα με τον κύριο Απλαδενάκη. Δεν ξέρω αν θα μετέχετε στην αποστολή, θα είστε εκεί? Ναι, βεβαίως. Θα πάμε μαζί με τον κύριο Απλαδενάκη και τον άλλο αντιπρόεδρο. Να πούμε δύο λόγια για τη συμμετοχή της Ελλάδος. Συγγνώμη. Να πούμε δύο λόγια για τη συμμετοχή της Ελλάδος σε αυτό το ταξίδι. Βεβαίως. Είναι το Παγκόσμιο Συνέδριο, το Παγκόσμιο Προσκοπικό Συνέδριο, είναι το 41ο. Είναι μια συνάντηση από τις περισσότερες χώρες που έχουν αυτή τη στιγμή προσκοπισμό, είναι πάνω από 150 οι χώρες που θα μετέχουν, και στην ουσία εκεί θα ανταλλαχθούν απόψεις για το μέλλον του προσκοπισμού, αλλά και γενικότερα της νεολαίας, των εφήβων, στη σύγχρονη κοινωνία. Σκεφτείτε ότι ο προσκοπισμός μπορεί να έχει πάνω από 100 χρόνια ιστορία, παρόλα αυτά είναι κάτι το οποίο διαρκώς εξελίσσεται, είναι μια κίνηση νέων, έτσι όπως συνηθίζουμε να το λέμε, και ως κίνηση οφείλει να μην παραμένει στατική, οφείλει να είναι δυναμική, οφείλει κάθε στιγμή να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και τις επιταγές της κοινωνίας. Υπάρχει και μια πρωτοβουλία, Ελπίδα 2017. Ακριβώς. Από εκεί γύρισα μόλις χθες το βράδυ.
μια πραγματικά εκπληκτική συνάντηση, η μεγαλύτερη πανελλήνια συνάντηση εφήβων, τη διοργανώνουμε κάθε 4 χρόνια. Πού έγινε? Έγινε στην Πελοπόννησο, στην ευρύτερη περιοχή, μάλλον όχι έγινε, γίνεται, είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Εγώ απλώς δυστυχώς έπρεπε να φύγω, ξέρετε, γιατί επίκειται αυτό το ταξίδι για το Παγκόσμιο Συνέδριο. Έγινε στην ευρύτερη λοιπόν περιοχή της Πελοποννήσου. Ξεκινήσαμε περπατώντας σε 4 διαφορετικά βουνά, συγκεκριμένα το Μέναλο, τον Ταΐγετο, το Χελμό και τον Πάρνονα, κατακτώντας τις κορυφές και στα 4. Άρα είχαμε ένα πεζοπορικό κομμάτι με άμεση επαφή με τη φύση και καταλήξαμε όλοι μαζί, περίπου 1000 άτομα είναι οι έφηβοι και 200 άτομα τα ενήλικα στελέχη μας, καταλήξαμε στην αρχαία Ολυμπία, στις όχθες του Αλφιού ποταμού, όπου κατασκηνώσαμε για να ζήσουμε πια στιγμές διαφορετικές, περιπέτειας, περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, πολιτιστικής, άμα θέλετε, εγρήγορσης, γιατί η αρχαία Ολυμπία, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι ένας τόπος που πραγματικά έτσι δίνει τέτοιες δυνατότητες. Και βέβαια να προσφέρουμε, γιατί προσφέραμε σε όλα τα σημεία στα οποία έχουμε επισκεφτεί, και ακόμα και να μπούμε και σε διαδικασία έρευνα, γιατί ξέρετε ότι η ηλικία του εφήβου έχει αναπόσπαστο κομμάτι την έρευνα. Είναι κάτι το οποίο σίγουρα πρέπει να δίνουμε τη δυνατότητα στον έφηβο να το κάνει, να ερευνά, να ανακαλύψει και να δημιουργεί. Λοιπόν, εμείς θα σας χαιρετήσουμε, θα σας ευχηθούμε καλό ταξίδι. Πριν το χαιρετήσουμε, να μου επιτρέψεις να προσθέσω σε αυτά που είπε ο Γενικός μας Έφορος, ότι είναι πολύ σημαντικό ότι επιστρέφουμε στην Πελοπόννησο κάποια χρόνια μετά τις φωτιές, μεγάλες φωτιές, όπου είχαμε βρεθεί εκεί για να προσφέρουμε και να βοηθήσουμε. Και πλέον τώρα γενικοί έφοροι επιστρέψαμε με μια άλλη λογική. Ακριβώς. Επιστρέψαμε να δούμε τα αποτελέσματα εκείνης της προσπάθειας και τη ζωή να προχωρά και να συνεχίζεται. Ακριβώς, μετά από 10 χρόνια επιστρέφουμε με την ελπίδα και επιστρέφουμε με την αισιοδοξία, διότι πάντα οι πρόσκοποι μεταφέρουμε και την ελπίδα και την αισιοδοξία για το μέλλον, και αυτή τη φορά μπορεί να περάσαν 10 χρόνια, αλλά αυτή τη φορά μπορούμε να αισιοδοξούμε σίγουρα για κάτι καλύτερο. Είναι μια δράση που πραγματικά φροντίζει να ικανοποιήσει τους εφήβους από τη μία και από την άλλη να προσφέρει το κάτι διαφορετικό, αυτό το οποίο ίσως έχει ανάγκη και όλος ο τόπος, όπως και βέβαια η νεολαία μας. Εμείς, να ξέρετε, θα σας υποστηρίζουμε στις δράσεις σας. Καλημέρα σας, σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό απόγευμα. Κυρία Πλαδενάκη, επειδή πηγαίνουμε προς το κλείσιμο της κουβέντας, τι θα λέγατε σε ένα γονέα, τι θα κερδίσει το παιδί του από την προσκοπική κίνηση? Κοιτάξτε, σήμερα υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για εξωσχολικές δραστηριότητες για τα παιδιά και τους εφήβους. Αυτή είναι η αλήθεια, έτσι. Αυτό που πρέπει να αναλογήσει ο γονέας είναι ότι οι περισσότερες προσφέρουν στα παιδιά ανάπτυξη μίας ικανότητας, μίας γνώσης, μίας διασκέδασης. Η προσκοπική κίνηση όμως, αν θέλετε, προχωράει το πράγμα αρκετά βήματα παρακάτω. Το παιδί θα έχει μια παρέα μέσα στην οποία θα μάθει να συνεργάζεται, θα ανακαλύψει νέες κλίσεις, θα ζήσει νέες εμπειρίες. Και όλα αυτά μέσα σε ένα οργανωμένο περιβάλλον με εκπαιδευμένους ενήλικους εθελοντές, που μπορεί να σας φαίνονται ότι είναι ακόμα παιδιά και κάνουν το μεράκι τους, αλλά στην πραγματικότητα προσφέρουν στα παιδιά ανεκτήμητη βοήθεια. Θέλω να τονίσω ότι όλα γίνονται από ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν τι κάνουν, υπάρχει απόλυτη ασφάλεια, λαμβάνουμε ιδιαίτερες προφυλάξεις για τη σωματική αλλά και για την ψυχική ασφάλεια των παιδιών. Και η προσκοπική μέθοδος είναι ειδικά σχεδιασμένη για να φαίνεται σαν παιχνίδι, να είναι δηλαδή ελκυστική για τα παιδιά. Αυτό που βλέπετε, οι δράσεις, οι κατασκηνώσεις, οι εκδρομές. Στην πραγματικότητα όμως όλα αυτά δίνουν εμπειρίες στα παιδιά και τα προετοιμάζουν για την είσοδό τους στην κοινωνία. Πιστεύουμε ότι ο κόσμος μπορεί να αλλάξει και μπορεί να αλλάξει όχι με μεγάλα λόγια και μεγάλες ενέργειες, αλλά με μικρές καθημερινές πράξεις που ο καθένας μας μπορεί να κάνει. Έτσι λοιπόν, παραδείγματος χάρη, η ζωή μες στην κατασκήνωση σου υποβάλλει να σέβεσαι το διπλανό σου, να σέβεσαι το χώρο του, να βοηθάς, να είσαι συνεργατικός, να είσαι συμμέτοχος στην όλη προσπάθεια. Αν αυτό το πράγμα είναι η καθημερινότητά σου και η εμπειρία σου, αύριο αυτό θα σου γίνει βίωμα στην ενήλικη σου ζωή. Και σε ένα παιδί τι θα λέγατε? Κοιτάξτε, στα παιδιά, να το πω με τίτλους, να πω περιπέτεια, να πω ζωή στη φύση, να πω φιλίες, διασκέδαση, γνώσεις, να πω γιατί παρέα στη ζωή όλα γίνονται καλύτερα. Γιατί με αισιοδοξία, χαμόγελο και αληθινή προσπάθεια όλα είναι δυνατά. Προσκοπισμός είναι η ζωή που συναρπάζει.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Νομίζω είχαν ενδιαφέροντα σημαντικά όλοι όσοι ασχολήθηκαν με τον προσωπισμό όλα αυτά τα χρόνια και